φουντώνει η προεκλογική αντιπαράθεση τρεις εβδομάδες πριν από τις κάλπες. Οι προεκλογικές περιοδίες και οι μάχοι στα social media. Κουλιάζουν από τουρίστες Αθήνα και νησιά, συνωστισμός και ουρές, ταλαιπωρία στην Ακρόπολη. Πώς σώθηκαν τρεις δήμαρχοι από φλεγόμενο αυτοκίνητο, τι λέει στο Σταρ ο δήμαρχος που το οδηγούσε. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ με τον Σπύρο Λάμπρο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με τους καλύτερους ιονούς ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος για την Ελλάδα. Τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Οι εκτιμήσεις μιλούν για νέο έτος ρεκόρ, με την Αθήνα να έρχεται ψηλά στις προτιμήσεις. Μαγνήτης για τους ξένους η Ακρόπολη, όπου σήμερα επικρατούσε το αδιαχώρητο. Η Άννα Σταματιάδου κατέγραψε τεράστιες ουρές και συνωστισμό. Where are you from? Brazil. The population is fantastic, amazing. I'm from Belarus. It's my first time in Athens. I really like it. It's very sunny and warm. Ciao, mamma! Hi! Ciao! Bellissima la Grecia! Israel. How do you find Greece? Very nice. Είναι μόλις 30 Απριλίου και δείτε τι γίνεται στην Ακρόπολη. Χιλιάδες τουρίστες από κάθε γωνιά του κόσμου επιλέγουν την Ελλάδα μας για διακοπές. Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι η φετινή τουριστική χρονιά θα ξεπεράσει το ρεκόρ εισόδων του 19. The food is very nice. Shopping with a reasonably priced, yes. Διακοπές Αθήνα και 5 days in Paros. Με ενθουσίασε η Ακρόπολη έτσι όπως είναι, γιατί είχαμε διαβάσει και στην ιστορία πώς είναι. Είναι ίδια? Όχι. 45 λεπτά περιμένουμε στην ουρά με προπληρωμένα εισιτήρια. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, σε αντίθεση με άλλα ιστορικά μνημεία του κόσμου, ακόμη και όσοι έχουν κλείσει εισιτήριο ηλεκτρονικά, αναγκάζονται να περιμένουν για αρκετή ώρα, όπως βλέπετε στην ουρά, καθώς υπάρχει μόνο μία είσοδος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν τουλάχιστον 40 με 50 λεπτά στον ήλιο. Και αυτό επιβαρύνει το πρόγραμμά τους. Κάποιοι πρέπει να πάνε αεροδρόμιο. Κάποιοι έχουν κλεισμένο φαγητό. There's got to be a better system because this summer is going to be a nightmare. Δυστυχώς, λόγω της μορφολογίας του βράχου της Ακρόπολης, δεν μπορούν να υπάρξουν δύο και τρεις ταυτόχρονες είσοδοι για το κοινό, διότι θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια και του χώρου και των επισκεπτών. Δεν έχουν να έρθουν τα πούλμαν, δεν έχουν που να αντιάσουν κόσμο, δεν έχουν να αποβιβάσουν, να επιβιβάσουν. Γίνεται ένας χαμός. Οι τουαλέτες στην Ακρόπολη είναι ανεπαρκέστατες. Δημιουργούνται και εκεί ουρές. Εχθές συνάδελφος μου είπε ότι είχε έναν πελάτη αμαία και δεν λειτουργούσε το αναβατόριο. Παρά τα όποια προβλήματα μετά την πανδημία, η Ελλάδα είναι πρώτη στις προτιμήσεις για Γάλλους, Ισραηλινούς, Άγγλους, Γερμανούς και Σκανδιναβούς. Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου η τζίρη σε καταλήμματα και εστίαση ήταν αυξημένη κατά 27% και 20,39% αντίστοιχα σε σύγκριση με το πρώτο δίμηνο του 2022. Αμερικανοί και Καναδοί μπορούν πλέον να ταξιδεύουν με απευθείας πτήσεις στην Αθήνα. Bye! Bye! Απίστευτες οι εικόνες στην Ακρόπολη. Στην Αθήνα, όπως είδαμε, οι τουρίστες είναι ήδη χιλιάδες. Το τριήμερο όμως έστειλε κόσμο και στα νησιά. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές, όπως στη Σαντορίνη, η άφιξη των επισκεπτών μόνο τέλος Απριλίου δεν θύμιζε. Ο Γιώργος Αραντάκος είναι στη Σαντορίνη, θα μας μεταφέρει την εικόνα. Γιώργο, καλησπέρα. Σπύρο, καλησπέρα. Καλύτερα αντί να μιλήσω εγώ, ας μιλήσει η θέα της Σαντορίνης, η πασίγνωστη θέα για την οποία θα σας δείξω τώρα και παρατρέμενος κ. Στάσιος. Και για αυτή τη θέα και για αυτή τη μάλλη θέα έχουν έρθει στο νησί χιλιάδες τουρίστες και φέτος. Παρότι είμαστε τέλη Απριλίου, Μάιος επί της ουσίας, αύριο είναι Πρωτομαγιά, ο κόσμος είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Να σου πω ότι την Πρωτομαγιά στη Σαντορίνη, ναι, η κίνηση ήταν αυξημένη 25% σε σχέση με το αντίστοιχο τριήμερο πέρσι. Το ίδιο είναι και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, όπως και στη Μύκονο και στην Ήρο, παρακαλώ, και στην Πάρο. Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμοι. Να αξίζει να σου πω ότι φέτος είδαμε και Ινδούς για πρώτη φορά τόσο νωρίς εδώ. Ενώ βέβαια σπάνε τα ρεκόρ οι Γάλλοι, οι Αμερικάνοι και οι Βραζιλιάνοι. Σπύρο, που έχουν έρθει κατά κύματα εδώ από τις αρχές Απριλίου και παραμένουν 20 μέρες και ένα μήνα ακόμα. Απίστευτο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, με την τουριστική σεζόν να ανοίγει πρόωρα φέτος, οι επιχειρηματίες στα νησιά βλέπουν και την επιστροφή των Κινέζων που φτάνουν στη χώρα μας μετά από 3 χρόνια λόγω της πανδημίας. Ειδικά στη Σαντορίνη, οι κρατήσεις από πολίτες της Κίνας είναι χιλιάδες. First time in Σαντορίνη? Yes, first time, yes. Yeah, and we have always heard about
Greece and Santorini. Yeah. It's a beautiful place, so that's why we came here.